Το τραπέζι, όπως έχω ήδη προαναγγείλει, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Στάνος Πλεύρης, <laughs> ο, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, καλησπέρα σε όλους, και ο κύριος Απόστολος καλησπέρα. Πάνας από το Πασόκ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, εγώ, ηλικρινά θέλω να το, το είπα, νομίζω, και στην εισαγωγή μου, αν προλάβατε να παρακολουθήσετε, δεν συνηθίζεται, και προς τιμήν του, ο κύριος Κασελάκης σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με την κυρία Σιρεγγέλα και είπε συγγνώμη για την χιδέα θα πω εγώ, δικός μου όρος, συμπεριφορά του κυρίου Παύλου Πολάκη. εσείς τώρα γιατί λέτε δεν μας στάνει αυτό, είναι υποκριτικό, θέλουμε διαγραφή. Μα με συγχωρείτε, ο κύριος Πολάκης δεν είναι ούτε ανήλικος ούτε σε δικαστική συμπαράσταση για να δίνει κάποιο συγγνώμη για λογαριασμό του. Η λογική της συγγνώμης είναι ότι στην πολιτική μπορεί να συμβεί και εγώ αύριο και οι συνομιλητέ εδώ μπορεί να δικήσουμε έναν άνθρωπο, να αισθανθούμε μια ανάγκη ότι πάνω στην ένταση πάμε μια συγγνώμη και να υπερκεράσει και ο ίδιο ο πρόεδρο να πει πράγματι μπαίνω κι εγώ σαν πρόεδρο τη κόμματο και ζητώ συγγνώμη. Το ερώτημα και είναι πάρα πολύ απλό. Πώ είναι δυνατόν να παίρνει ο πρόεδρο να λέει συγγνώμη και την ίδια στιγμή αυτό που έχει προκαλέσει αυτέ τι ύβρι να κάνει ανάρτηση και να λέω ότι δεν παίρνω τίποτα άλλο για πίσω. Δηλαδή, δεν λέω πολλά Πολάκης ότι είχα δίκιο στην ουσία, αλλά δεν έπρεπε να πω βουλοσέτο, δεν έπρεπε να πω σταμάτατα. Όχι να τριμάς... κάνει καμιά άλλη δουλειά και διάφορα. Άλλη να κάνει καμιά άλλη δουλειά, δηλαδή, σαν να λέει. Δηλαδή, μόνο δεν έφτασε να πει ε, στη γυναίκα, πήγαινε στην κουζίνα. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν έφτασε να τη πει το σεξιστικό. Είπε σεξιστικό, σε κάνε καμιά δουλειά σε μια γυναίκα. Δηλαδή, τι γυναίκα δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει άποψη. Άρα η συγνώμη του κυρίου Κασελάκη θα έχει ένα νόημα να συνδυάζεται είτε με μια μεταμέλεια του κυρίου Πολάκη, είτε με κυρώσει στον κύριο Πολάκη από τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή. Ωραία. και λέει. Και μιλάνε. Μισό λεπτό. Και λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εσεί, η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, όταν ο κύριο Κυριαζίδη, ο βουλευτή Δράμα, είπε μέσα στη Βουλή για τον κύριο Κασελάκη, εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ποιήσατε την ίσαν. Κοιτάξτε, η, η ωραία αρχή είναι ότι ξαφνικά γίνεται ένα περιστατικό και θυμόμαστε να θυμηθούμε εμεί ένα πιο πριν. Για τον κύριο Πολάκη οτιδήποτε. Πάμε στο συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο είναι ξεκάθαρο. Έχει πει κάτι που φαντάζομαι, δεν προκαταλαμβάνω ότι δεν θα υπάρξει συνομίλητη εδώ πέρα που θα πει ότι ήταν σωστέ οι εκφράσει που χρησιμοποιήθηκαν. Και αυτή τη στιγμή ο κύριο Πολάκη δεν ανακαλεί το οτιδήποτε. Τίποτα δεν ανακαλεί. Και θέλει ο κύριο Κασελάκη να πούμε, δεν δηλαδή παίρνει συγγνώμη. Αύριο το πρωί δηλαδή, φανταστείτε να το πω αντίστοιχα: να έπαιρνε ο Κυριάκο Μητσοτάκη τον υπάλληλο ε, στο αεροδρόμιο να του ζητήσει συγγνώμη και να μην υπήρχε καμία κύρωση για τον βουλευτή ο οποίο προκάλεσε. Το επεισόδιο. Άρα. Το λευθέρα βιανάκι. Ναι, Μπορούμε λοιπόν να πούμε με ειλικρίνεια. ή να ζητούσε. Εγώ το καταλαβαίνω στην πολιτική. Στην πολιτική και εγώ έχω βρεθεί σε στιγμέ και έχω πει ότι έχω κάνει κάποιο λάθο και φαντάζομαι όλοι όσοι εκτιθέμεθα. ή λοιπόν ο ίδιο ο οποίο λέει, λέει Παι, παιδιά, παραφέρθηκα. Και είναι τη στιγμή μου στο τηλέφωνο. Λέει κάτι. ή έχει κυρώσει. Εδώ τι έχουμε. Ο βουλευτή να επιμένει ότι ό,τι είπα είναι σωστό. Και να ζητά για λογαριασμό του, λες και έχει κάποιον ανήλικο ή κάποιο άτομο σε δικαστική συμπαράσταση. Συγγνώμη. Ε, αυτό δεν είναι ανεκτό. Και ο κύριο Πολάκη με συγχωρείτε, γιατί αλλιώ αντιμετωπίζεται μια περίπτωση ενό βουλευτή που μια φορά θα βρεθεί σε μια ε, άσχημη κατάσταση. Ο κύριο Πολάκη φαίνεται ότι για κάποιο λόγο έχει μια τεράστια ανοχή στο να λέει το οτιδήποτε που αν το λέγει οποιοδήποτε άλλο βουλευτή, οποιοδήποτε κόμματο. Θα γίνει λοιπόν, κύριε Μπαρκά, θέλω το δικό σας σχόλιο. Δηλαδή, υπάρχουν δύο ζητήματα. Και με βάση αυτά που λέει ο κύριος Πλεύρης. Το ένα είναι η συμπεριφορά αυτή καθ' αυτή. Για την οποία δεν έχουμε δει απόφαση πολιτικής γραμματείας σήμερα. Περιμένουμε μία ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Μπορεί να έχει εκδοθεί κιόλα θα με ενημερώσει ο αρχισυντάκτης της εκπομπής. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι για πολλωστή φορά, ενώ το θέμα της ημέρας θα έπρεπε να είναι η ανασφάλιστη, οι, οι συνταγογραφήσεις και αν κατέρευσε το σύστημα και έχει ευθύνες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνηση, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, ολονών τα βλέμματα, και δικαίως τα πω, όχι αδίκως, στρέφονται στη χιδέα συμπεριφορά του κ. Πολάκη. Και βρίσκεστε αμυνόμενοι. Κατά η στάση του Παύλου Μπολέκη. Έπρεπε να διαγραφεί. Δεν είμαι στα όργανα εγώ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ομολογώ ότι εφνιδιάστηκα από τον Κώστα Μπάρκα υπό την έννοια ότι περιμένεις να πει κάτι παραπάνω και λέει τρεις λέξεις κάνετε ό,τι μπορείτε για να αποφύγετε το θέμα υπό μία νέα. Εγώ. Ναι, να Αθόλου. το αποφύγετε, να μην πείτε περισσότερα εννοώ. Είναι απολύτω καταδικαστέα η στάση του Παύλου Πολέκη. Θα έπρεπε να διαγραφεί δεν κάτι. Είναι μέλος οργάνο, εγώ. Δεν είναι μόνο αυτό κάνουν Δεν, έχει σημασία. Όπω λέτε ότι θα έπρεπε Ακούστε. να διαγραφεί ο Λευτέρη Αβγενάκη, ούτε μέλο των οργάνων τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ δεν, δεν, δεν τα, ε, δεν τα Η Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή μου, να, το πω διαφορετικά. Όντω έπρεπε να κουβεντιάσουμε και η, και η του Παύλου Πολάκη στη, στη χθεσινή, ε, στην, στην, εκπομπή του Μελιγκόνη ήταν για, το, για την κατάρρευση ενό συστήματο που άφηνε του ανασφάλιστου, σύμφωνα με, με, με δημόσιε καταγγελίε γιατρών, άφηνε του ανασφάλιστου εκτό συνταγογράφηση. Και μάλιστα οι γιατροί λέγανε ότι για του ασφαλισμένου μπορούσαν να γράψουν τα φάρμακα. Για του ανασφάλιστου ήταν το πρόβλημα. Και εκεί έκανε μια παρέμβαση ο, ο Παύλο. Και νομίζω ότι και την ίδια παρέμβαση έκανε και εγώ να σα πω τη μαύρη μου αλήθεια, εχθέ σε μια άλλη εκπομπή που, που ήμουν καλεσμένο. Είναι πολύ καταδικασταία η, η στάση του. Ε, δεν θα μπω στα. Ε, εγώ χαίρομαι για την παρέμβαση του Προέδρου, του Στέφανο Κασελάκη, ο οποίο είχε το, το πολιτικό θάρρο και πήρε τηλέφωνο την ε, κυρία Σιραγγέλα και τη συζήτησε. Συγγνώμη. Βεβαίω και καλά έκανε ο Στέφανο Κασελάκη και έβαλε και τα άλλα ζητήματα τα οποία δεν απασχόλησαν την κοινοβουλευτική ομάδα ναι, του Και ζητήματα. βγαίνει ο Παύλο Πολάκη, κύριε Μπάρκα, αμέσω μετά αυτό που λέει και ο Θάνο Πλεύρη. Και είναι σωστό. Και λέει ότι εγώ δεν παίρνω λέξη πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δείχνει ότι ο κύριος Πολάκης κάνει ό,τι γουστάρει, ζητάει για λογαριασμό του συγγνώμη ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Καθόλου. Και πώς αντιμετωπίζεται. Θα το δούμε στο κόμμα. Δεν είναι εγώ, δεν είμαι δεν είμαι μέλος του των οργάνων. Ναι, το ξέρω. Αλλά, αλλά, και οπότε δεν μπορώ να εκφράσω. Σας ενημερώνω απλώς ότι στην πολιτική Έβαλε πλάτη ο κύριο Κασελάκη να μην υπάρξει καταδίκη τη πολιτική ε, δραστηριότητα. Άρα τα, τα, όργανα θα συνεδριάσουν. Και... Ενώ ή, επέμεναν. Ή, 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 ήδη, ήδη, συνεδριάσανε. Ήδη ναι. Συνεδριάσανε. Οι 8, νομίζω, επέμεναν. Νομίζω... Να δεν, δεν, το ξέρω. Δεν, είναι συμμετέχω στα όργανα, οπότε δεν μπορώ να, εκφράσω, να εκφέρω άποψη. Εγώ είμαι μέλο του κόμματο και υπακού στι αποφάσει του κόμματο. Είναι συλλογικά αυτά πράγματα. Δεν τα πράγματα. οι αποφάσει δεν παίρνουν τα πολιτικά. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε... Με το στανιό σα τα βγάζω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρξει άλλο καταδίκη άλλο να των Ή... κομματικών οργάνων για τον κύριο Πολάκη. Αυτό που είπατε εσεί, ότι είναι καταδικαστέα. Μα ο ίδιο ο πρόεδρο το έκανε αυτό. Παίρνοντα τηλέφωνο. Ο πρόεδρο ζήτησε τηλέφωνο... συγγνώμη, ε, άρα... από την κυρία Σιρεγγέλα. Άρα... Είπε... Αυτό που είπατε εσεί, ότι είναι καταδικαστέα η συμπεριφορά. Του Υπά, κυρίου να Πολάκη. Ζητήσει, για να απο, όχι, όχι. Στα, πολιτικ, στα όργανα, τα κομματικά δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Για να ζητήσει συγγνώμη. λέω για τον πρόεδρο. Μα ο, για το, προέδρος, τα μα ο πρόεδρο έβαλε, έβαλε τον εαυτό του πάνω από, το, από τα όργανα, πάνω από. από, από, από αν θέλετε, υπερασπίστηκε τη θέση του. Και πήρε τηλέφωνο τη Μαρία Σερεγγέλα και τη ζήτησε συγγνώμη. Δηλαδή, τον φοβάστε άμα. τον Παύλο Πολάκη. Εγώ. Σύριζα, όχι εσύ. <laughs> τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Γιατί να τον φοβόμαστε. Γιατί. Δεν το είναι, έφαν, είναι, το έκανε και η Τσίπρα ναι. πολλέ φορέ αυτό. Το κάνει και τώρα καθέξιν και κατά συρροή. Και, και παρόλα αυτά. <σχερσίλιο> πάντως, στην τοποθέτησή του χθε, όσον αφορά τον πυρήνα τη συζήτηση, όχι, όχι τα λεγόμενά του, για το, το θέμα για το οποίο συζητούσαν. Στον πυρήνα δεν θα διαφωνήσουμε. Είναι μεγάλο τσ, θέμα. Αλλά να το κουβεντιάσουμε και αυτό, κύριε να Κοτρότσο. Να το Δια, και ε, ε, κύριε έχουμε, Μαρκά. έχουμε, τώρα, επειδή θα τελειώσει η εκπομπή, σας είπα ότι έχω και ένα έκτακτο ραντεβού και πρέπει να φύγω. Δεν θα πούμε κουβέντα για τα υπόλοιπα. Για το ρεύμα δεν θα πούμε κουβέντα. Για του ανασφάλιστου <συμή> δεν θα πούμε κουβέντα. Πολύ ωραία και μπράβο. Για τα λεγόμενα τα οποία ζητάνε πίσω. Και ποιο φταίει γι' αυτό. Ποιο φταίει. γι' αυτό, κύριε Σίγουρα όχι εγώ. Όχι εσεί. Ποιο φταίει γι' αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν, κύριε Κοτρότσο, που έχετε εμένα καλεσμένο εδώ. Θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε αυτά τα πράγματα. Ναι, Έχω αλλά... απέναντί oh, μου με τον Υπουργό Υγεία. Σήμερα είχα και μια συζήτηση oh. με τον με το, με το κύριο ε, Πλεύρη στα social media. Κατά τα άλλα, θα έλεγα δεν είναι φιλική. Ε, είναι, είναι γνωστή η αντι, αντιπαράθεσή μου σε ιδεολογικό επίπεδο με τον κύριο Πλεύρη, ο οποίο κατά το παρελθόν, παραδείγματο χάρη, έχει καταδικάσει ο κύριο Πλεύρη τον κύριο ε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίο είχε γράψει το 2012 για τον Άλεξ Τσίπρα. Είναι ο κύριος Μαρινάκη είμαστε, σε αυτό, μου. Το αφαίρεσε από τον το... λογαριασμό του. Ε, το αν είμαστε, αν είμαστε στο NF... όχι, θέλετε να δείξω φωτογραφία, Αν το όχι, βάλουμε. Όχι, την ξέρω. Α, την ξέρω. Λέω, αν ήμασταν στο εφημερίδιο. Έχει εμφύλιο... πει ότι δεν υπάρχει ότι, ότι, ότι είναι fake news. Ό, όχι. όχι. Ότι δεν υπάρχει αναρτημένο λογαριασμό, το έχει πει. Το, το οποίο, εάν υπάρχει, ναι. είναι προφανώ καταδικαστέο. Το κάνουνε! Προφανώ! Για πάμε. Κύριε, κύριε Μπάρκα, εγώ για μένα έχω ξεκινήσει. Για πάμε. Σας έχω πει ότι έχω πει και δηλώσει, οι οποίε δηλώσει έχω κρίνει ότι ήταν. Καταδικάζετε τον εαυτό σα για το γεγονό ότι στο παρελθόν, κύριε Πλεύρη, έχετε συμμετάσχει σε πορεία κύριε, με, κύριε, φα... κύριε, με, τους με τι κύριε, κύριε, Μπάρκα. Το κ... κάνετε. Κύριε Μπάρκα, Εγώ ίδιος, ο ίδιο Mm. Έχω αναφερθεί σε δήλωσή μου για του μετανάστε, mm -hmm. την οποία έχετε αναρτήσει Πολλές φορές, και εσεί. Πολλέ φορέ. ότι είναι λανθασμένη δήλωση. Το γεγονό ότι συμμετείχατε στο παρελθόν. Ακούστε, με πορεία ακούστε, με τη Χρυσή ακούστε, Αυγή. Ακούστε, το, ακούστε, αυγή. Ακούστε. το καταδικάζετε. Είναι το είναι αυτό. Θέλετε, δεν ήταν. Είναι, το είναι το άκρο Χρυσή Αυγή. αυγή. Λοιπόν, λοιπόν. Είναι κλιματική οργάνωση. Ο κύριο Πλεύρη, κατά το παρελθόν, ω νεολαίο τότε, συμμετείχε σε πορεία με. Τώρα το να συνεννοηθούμε κανονικά. Εγώ προφανώ έχω βγει και έχω πει και έχω μια πορεία συγκεκριμένη. Και ό, σε αυτή μου την πορεία, όσε φορέ. Μην πείτε και σε το Μαρινάκι και ότι δεν. Ότι έχω συμβεί έχει... λάθη. Yeah. Το έχω πει και σε εσά κιόλα, κύριε Κοτρότζο, να yeah. θυμίζω. Yeah. Τώρα όμω προσέχετε τι κάνετε, κύριε Μπάρκα. Ενώ μπορούμε, από ενώ μπορούμε να έχουμε μια αντιπαράθεση. Είπατε ότι και σήμερα, και σήμερα είχαμε μια αντιπαράθεση yeah. που πιστεύω ότι παρά την ένταση που μπορεί, που μπορεί να υπήρξε, προφανώ έμεινε σε ένα επίπεδο κανονική αντιπαράθεση. Τώρα, εδώ έχουμε κάτι άλλο. Με τη λέξη κανονικού, έχουμε... παίζεται κάτι ναι, σήμερα την περασπίση. Και μάλιστα υπήρχε και χιούμορ, επειδή ο κύριος Μπάρκα είπε δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, και του λέω δεν γαυγίζω κιόλα. Αλλά αυτό μέσα στην πολιτική μπορεί να γίνει. Μπορούμε να αντιληφθούμε όμω ότι αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι όταν έχουμε μια προφανώ απρεπή συμπεριφορά, την οποία τελικά μην κοροϊδευόμαστε. Για να φτάσει και ο πρόεδρο να ζητήσει συγγνώμη, είναι σαν να την καταδικάζει. Την αναγνώρισε και, αυτός, και την καταδίκασε. Αυτό είναι το αυτονόητο πράγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να απομονωθεί. Και ναι κύριε Μπάρκα, αν θέλετε εγώ να σας βάλω όλοι και 17, που ήμουν και 18 και 19, ό,τι θέλετε. Αλλά από εκεί και πέρα πάμε στο σήμερα. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια κανονική αντιπαράθεση, να μένουμε στις ιδεολογικέ αντιπαραθέσεις μας, στις αντιπαραθέσεις τις οποίες λέτε, και να μην μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς. Αυτό κάνω κύριε Πλεύρη. Ναι, βλέπετε όμω λοιπόν, σήμερα, εικόνα. Σα να... καταλαβαίνω. Να, να πάω, να πάω. Καλώνεται εδώ η κουβέντα Χωρί να, Βάλτε... θέμα... εσύ... να ευθύνομαι. Ούτε όμω να ευθύνομαι κι εγώ. στον κύριο Κοτρότσο κύριο θα... Εγώ στον κύριο Κοτρότσο λοιπόν... το έβαλα. Το... Το θέμα Όχι, αλλά ούτε ούτε πώς Σε αυτό θα το... συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη ότι ευθύνεται ο κύριο Πολάκη. Αλλά εγώ θα έρθω και στο θέμα των ανασφάλιστων. Γιατί ήταν υπουργό υγεία και το γνωρίζει το θέμα. Οπότε καλό είναι να ακουστούν κάποια πράγματα. Κύριε Πάνα, ένα σχόλιο. Ε... και κρατώ την τελευταία ερώτηση προς εσάς για τα Πασοκικά και την κυρία Διαμαντοπούλου. κοιτάξτε, ε, από πού προέρχονται αυτού του είδου mm. σε βάση πε, οι, οι συμπεριφορέ, Σα βγάλατε ω πασόκα. Κύριση, ναι, νομίζω. Πρέπει να τι καταδικάσουμε. Είναι αλήθεια ότι ο κύριο Πολάκη έχει μια ιδιότυπη ασυλία, θα έλεγα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτό όμω στο θέμα των πειθαρχικών μέτρων δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ θα πρέπει το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση να δει, με πα περιπτώσει, τι θα κάνει. Το θέμα μα είναι το εξή όμω, ότι επειδή έχουμε έρθει αρκετέ φορέ και σε αυτό το πάνελ και συζητάμε ακριβώ τέτοιου είδου συμπεριφορέ σε μια περίοδο όπου ε, το πολιτικό σύστημα βάλει τα παντού, ε, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ο κόσμο απέχει από τι κάλπε, ε, η ακροδεξιά καλπάζει, τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε γενικότερα είναι άσχημα. Άρα λοιπόν αυτέ οι συμπεριφορέ σε ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται στο κοινοβούλιο, εντάξει. Ανεξαρτήτως τις διαφορές που έχουν, ακόμα και σε ένα πολιτικό πάνελ, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν τιμούν. Και δεν, τιμουν, Πανα, δεν έχουν να κάνουν, δεν, κάνουν, δεν, έχουν σχέση μόνο με τα κόμματα. Να ξέρετε, την ίδια άποψη θα είχα και αν προερχόταν και από το δικό μου κόμμα. Αλλά ε, όταν είναι. Μα είχαμε, λέω, είχαμε όταν, και την περίπτωση του βουλευτή σα. Όταν είναι. Του όταν... Του κυρίου Παρασκευαίδη, νομίζω, στην. Όταν είναι, επαναλαμβα... Λίγη και τα λοιπά. όταν είναι επαναλαμβανόμενες όμω, προφανώ και πρέπει και το εκάστοτε κόμμα να τι καταδικάσει. Η αναγνώριση από τον κύριο Κασελάκη της, ε, πέρα από το πειθαρχικό τη συγγνώμη, δηλαδή από τον πρόεδρο του ίδιου του κόμματο, νομίζω ότι ε, ε, έρχεται και επικυρώνει και τα δικά μου Θετικό τα λεγόμενα. Είναι όμως αυτό. Ναι, δεν αυτό. Δεν και, τα δικά μου τα λεγόμενα και του κυρίου Πλεύλη και του κυρίου Μπάρκα, τα οποία, ο οποίο την καταδίκασε. Άρα λοιπόν, όλοι εμεί έχουμε την ίδια άποψη. Καταδικάζουμε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά για πολλού και διαφόρου λόγου. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό και εγώ μόνο το εξή επισημαίνω. Και είμαι βέβαιο ότι και ο κύριο Μπάρκα θα συμφωνήσει. Πρέπει να στυλιτεύονται πολύ δυναμικά τέτοιου είδους φαινόμενα. Όλες. 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 Συμφωνώ. Όλες. Αυτό είπαμε. Διότι ουδε, αυτές, να μην προσέξτε, θα κάνω τώρα μια αναγωγή που ίσως φανεί αυθαίρετη. Εγώ θα την κάνω. Α, απλά, Όλα έχουμε, αυτά έχουμε πλέον Είναι εκδοχέ. Αρκετού ε, στο κοινοβούλιο, οι οποίοι πλέον είναι και συγκεκριμένοι. Ωραία, οι οποίοι κάποια στιγμή θα πρέπει να ρίξουν λίγο του τόνου. Το καταλαβαίνει. Να ναι, καταλα... α, ε, ας... κύριε Μπάρκα, καταλαβαίνετε. Κύριε Μπάρκα, καταλαβαίνετε. δημοσία πρόσωπο. Ε, και πρέπει λίγο να, και, να, και να εγώ, καταλάβουμε ότι δεν πα περιπτώσει. Εμεί οι υπηρετέ είναι γνωστό ότι είμαστε. Ναι, θα σα πω ότι και οι Θεσσαλοί, οι βολιώτε. Το ξέρω, δεν του ξέρετε. Καλύτερα να μην του μάθετε. Λοιπόν, θα πω, θα πω μόνο το εξή. Ότι αυτού του είδου τα φαινόμενα είναι εκδοχέ ενό μεγάλου, μεγάλου φαινομένου. Το οποίο παραδείγματο χάρη το ζούμε την τελευταία περίπου μία δεκαετία στι Ηνωμένε Πολιτείε. Σε διάφορε εκδοχέ. σε διάφορε εκδοχέ. Το χειρότερο είναι, κύριε Μπάρκα, ότι εγώ βλέπω στο διαδίκτυο, παραδείγματο χάρη, πολλού λογαριασμού που στηρίζουν τον κύριο Κασελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι καλά τους τα είπε ο Παύλος, καλά τους τα είπε ο Πολάκης και πρόεδρε μαζέψου, σε στηρίζουμε και σε ψηφίσαμε, όχι όμως για να φοβερίζεις και να απειλείς τον Παύλο Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί συνθήκες μιας μη κανονικότητας που γίνεται κανονικότητα. Αυτό λέω. Ε, ακούστε, το θέμα του διαδικτύου... Επειδή είστε πά... από τους σοβαρούς και με στο ΣΥΡΙΖΑ είμαι βέβαιος... Το θέμα του διαδικτύου και το τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή ή οι πολιτικοί κάνουν χρήση του διαδικτύου είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολεί, ήδη μας απασχολεί και θα μας απασχολεί στα επόμενα, επόμενα χρόνια. Κατά την άποψή μου, κορυφαία στιγμή όλου αυτού του πράγματος είναι η κατάληψη του καπιτολίου από, τους, από δυνάμεις ε, απέναντι στη δημοκρατία. Ε, τώρα, δεν μπορώ να σχολιάσω εγώ λογαριασμού, δεν είμαι εδώ για να σχολιάσω λογαριασμού. Είμαι δε... εδώ για να, για να, για να λέω. ζήτησα σχόλιο, έκανα. Είμαι εδώ για να λέω την άποψή μου και να λέω και την Πάμε τις τώρα προτάσεις, λιγάκι και τι προτάσει των για ζητήματα που αποσχολούν από μία παρέμβαση και θέλω να ξεκινήσω από εσά. Να απευθυνθείτε ουσιαστικά στον κύριο Πλεύρη για να του δώσουμε τη δυνατότητα να απαντήσει. Και θα κλείσω με τον κύριο Πάνα. Το θέμα των ανασφάλιστων. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώ συνέβη από την έρευνα και την ε, αίσθηση που έχετε, την εντύπωση. Οι καταγγελίε πολλών γιατρών, εχθέ το βράδυ ήταν ότι δεν μπορούσαν να συνδογογραφήσουν φάρμακα και, και εξετάσει σε ασ, ανασφάλιστου ναι, ε, ασθενεί Έλληνε, οι οποίοι πήγανε για να, να, να πάρουν συνταγή. Κάποια στιγμή ο κύριο Υπουργό Υγεία, ο κύριος Γεωργιάδη, είπε ότι έπεσε το σύστημα. Όμω την ίδια στιγμή οι καταγγελίε των γιατρών, και μιλάω για τι καταγγελίε των γιατρών εγώ. Ηταν ότι δεν ισχύει αυτό, διότι όσοι ήταν ασφαλισμένοι μπορούσαν γιατί κανονικά να μπουν στο σύστημα και να του γράψουν τι εξετάσει ή τα φάρμακα τα οποία. Και δεν ήταν, αν θυμάμαι δυο... καλά, μία-δύο περιπτώσει. ήταν πιο μαζικό το χαμό. πολύ... Αυτό μέσω του διαδικτύου, που να εδώ ο καλό ρόλο του διαδικτύου, πήρε μαζικέ. οι καταγγελίε ήταν από όλη την Ελλάδα. Και εδώ να πούμε ότι ο νόμο για την ασφάλιση. Τον, για, την, για την δυνατότητα ασφάλιση των ανασφάλιστων υπερηλίκων οι οποίοι μείναν ανασφάλιστοι με ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ χρόνια μνημονίων, είναι νόμο του Παύλου Πολάκη. Να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να λέμε δηλαδή, ότι ο Παύλο Πολάκη ω αναπληρωτής Υπουργό Υγεία έβαλε στο δημόσιο σύστημα υγεία και έδωσε τη δυνατότητα Μα δεν να ασφάλει τον βάλει Αυτό είναι, αυτή πάμε. είναι η ουσία. Γι' αυτό να το εγώ λέω ότι αδικεί τον το εαυτό του. Αυτό. Μπράβο. Γιατί πάμε, δεν όχι. τον κατηγορεί κανεί. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Στο Υπουργείο Υγεία. Μπορεί να υπάρχει κριτική, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτή η άθλια συμπεριφορά. Πάμε τάχιστα. Η ανακοίνωση τη ΕΔΙΚΑ. Για να το ξεκαθαρίσουμε το πρώτο. Το σύστημα των ανασφαλίστων είναι υποσύστημα. Υποσύστημα. Το υποσύστημα αυτό λόγω αναβάθμιση παρουσιάσε πρόβλημα στι 3 η ώρα 15 Ιουλίου έω στι 16 Ιουλίου 8 η ώρα το πρωί. Άρα το θέμα. Η... Τρει νύχτα ή το απόγευμα χθε. Τρει η ώρα μεσημέρι 15 Ιουλίου Ωραία. μέχρι τι 8 Έχει... η ώρα το πρωί. Σήμερα το πρωί. Ουλίου. Άρα σε αυτό το κομμάτι για του ανασφάλιστου που είναι υποσύστημα και είχε αναβάθμιση υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η ανακοίνωση τη ΕΔΙΚΑ. Το δεύτερο. Διαβάζω γιατί με μου λέει να διαβάζω. Υπουργική απόφαση 3-6 του 14, <συσίλια> Άδωνη Γεωργιάδη και 26-6 του 14, Μάκη Βορύδη. Ήταν στην αλλαγή. Καθορισμός προϋποθέσεων. Καθίστανται δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομιακή περίθαλψη. Ανασφάλιση στι Έλληνε πολίτε ή πολίτε ελληνική καταγωγή ή υπήκοοι κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Πώς Η ασφαλιστική το... κάλυψη. Πότε. Πότε. Όχι, όχι, όχι. Η ασφαλιστική είναι... κάλυψη. Δω, πότε δόθηκε η, 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 10... η Υπουργική Απόφαση. Η 3-6 του 2014. Όχι ο νόμο. Η Υπουργική Απόφαση. 3-6 του 2014. Πρώτη Υπουργική Απόφαση. 48-9,85. Άδωνη Γεωργιάδη για τα νοσοκομεία. Και 28-6 αριθμός 4,32 μακη Βορύδη για τα φάρμακα. Το μόνο που έκανε παραπάνω ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην πρωτοβάθμια. Όλο το άλλο κομμάτι που αφορούσε νοσοκομείο, φάρμακο, Δεν έχουν την υπογραφή. Άντων Γεωργιάδη ποτέ. και Μάκη Βορύζη. Και, ε... λένε... ε, και αυτό το λένε οι ανασφάλιστε. Ε, εγώ, ο λοιπόν, λοιπόν σα είπα τα κείμενα. Άρα. Για το ένα θέμα ήταν θέμα καθαρά δυσλειτουργία. Και, και άλλο, έγινε, καθαρά... λέτε, και στην πρωτοβάθμια επί Παύλου Πολάκη. Και, ε, όχι, και ούτε καν επί Παύλου Πολάκη, επί Παναγιώτη Κουρουμπλή. Για να θυμόμαστε ποιοι είναι στην κάθε θέση. Αλλά μόνο για την πρωτοβάθμια. Δευτεροβάθμια νοσοκομεία. Άνωστο ήταν και ο και, Πανθώση. Και, Πανθώση. Και, και, ε, ε, φάρμακο είχε δοθεί. Μάλιστα. Λοιπόν. λοιπόν, μπορώ να σηκωθώ κύριε Σκηνοθέτα, μπορώ. Ναι. Κύριε Πάνα, πρώτον, ερώτηση. Ένα σχόλιο για την υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ζωή να έχετε, έχετε 8 πλέον υποψηφίους. Εκτιμώ ότι ο συνάδελφος, ο Γιάννης Κανελάκης, δεν θα μπορέσει να συγκεντρώσει τις 5.000 υπογραφές, αλλά μέχρι τότε τον θεωρούμε υποψήφιο. Οκτώ, λοιπόν, ζωή να έχετε. Τι κομίζει καινούριο η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έχει να ασχοληθεί μετά του Πασόκ, εάν καλώς ενθυμούμε, περίπου 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση και η δεύτερη έπεται. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, ε, οι οκτώ υποψηφιότητε, αν υποθέσουμε ότι ο κ. Καναλάκη μπορεί να μην καταλήξει μέχρι τέλου, ε, είναι μία περισσότερη από το 2021 και δύο λιγότερη από το 2017. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει μια παράδοση σε ό,τι αφορά τι υποψηφιότητε. Θυμίζω ότι το 2017 απλώς ήσασταν. Το 2017 ήμασταν και πιο κάτω, ήμασταν 8,1. Ναι, αλλά ω κοινάλ ήσασταν μια συνάθρηση πολλών κομμάτων. Ναι, υπήρχε, ήταν και το Ποτάμι, ήταν και οι Κολόγοι, ήταν και η Δήμαρ, ήταν πολλά κόμματα, άρα δικαιολογείται. Αλλά ε, δεν ας μην μείνουμε τόνια. σε αυτό. Ναι, απλά θέλω Ωραία, να πω ότι... Εσύ ότι είναι... Ούτε ο αριθμό με ενδιαφέρει. Ναι, απλά, εγώ, για την υποψηφιότητα διαμαντοπούλου ναι, θέλω να μου πει. Επειδή αναφέρεται αρκετέ φορέ ο αριθμό ω το κομμάτι των πολλαπλών υποψηφιοτήτων, εγώ ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το... Ε, υπήρχαν αρκετέ. καλά να είστε, αστείστε και Ωραία, 22 τώρα, και 25 ότι, και 31. Δεν μπορώ, τώρα, σε ό,τι αφορά την κυρία Διαμαντοπούλου, δεν μπορώ εγώ να σα απαντήσω τι καινούριο κομίζει. Ε, είναι μια υποψηφιότητα ε, η οποία έχει κατατεθεί όπω οι άλλε υποψηφιότητε. Νομίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είχε το δικαίωμα να είναι υποψήφια. Εφόσον νιώθει. Α, έτοιμη... Κύριε Πάνα, μου δεν, δεν λέει κανεί ότι δεν έχει το δικαίωμα. Νιώθει έτοιμη, νέκα, μα νέκα. δεν, μπορώ, δεν έχω, μα, μα, την κυρία Διαμαντοπούλου. Ακούσατε το βίντεο τη. Πιστεύετε ότι ότι ένας τέλεχο που εγώ, λείπει 10 χρόνια εγώ, από το Πασόκ... Εγώ πιστεύω ότι μία ε, μεγάλη παράταξη, και αυτό πλέον σιγά-σιγά διαμορφώνεται το δίλημα, εν πάση περιπτώσει και των συγκεκριμένων εκλογών, πιστεύω ότι μία μεγάλη παράταξη ε, μπορεί να, να έχει στους κόλπους της διάφορα ρεύματα σκέψης. Ε, εάν λοιπόν ο στόχος είναι αυτός, και το στόχο αυτό έχουμε σκοπό όλοι να τον υπηρετήσουμε και την επόμενη μέρα από κοινού, Μάλιστα. τότε κανένα ζήτημα... Ο Απόστολος για... Πάνας έχει κάνει επιλογή. Ε, ο Απόστολος Πάνας ε, δια... για να κάνει επιλογή πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί το πολιτικό πλαίσιο. Προφανώ όμω, μέσα από τι πιο... πρώτε υποψηφιότητε, έχω μια πρώτη εικόνα ε, υποψηφίου που μπορεί... Εν πάση θέλετε και, τόσο, να, να τη μοιραστείτε μαζί μα σας παρακαλώ. Για να... Κοιτάξτε, ο, ε, ο, 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 ο Θέλει να είναι τυπικό και συνεπή πολιτικά, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διαμορφωθεί και ένα πιο. να δοθεί το πολιτικό στίγμα εν πάση περιπτώσει του καθένα, πολύ άμεσα νομίζω θα γίνει και ο καθένα μα θα τοποθετηθεί και επίσημα. Το πλαίσιο όμω, γιατί μπορώ να σα περιγράψω ένα πλαίσιο, είναι το εξή. Είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει μια συνολική στρατηγική τα, του χώρου τη κεντροαριστερά, ε, η οποία είναι αποδεδειγμένη υπάρχει ένα κενό διαμορφωμένο σε αυτό το χώρο, ε, το οποίο το, το αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να, να, το αντιμετωπίσουμε με όρους πολιτικής παράταξης. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει το ρόλο ως κεντρικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας και μέσα από το ξεκαθάρισμα, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ως το πολιτικό πλαίσιο και ως τις γενικότερες πολιτικές μας θέσεις, νομίζω ότι αυτός που θα υπηρετήσει βασικά ζητήματα που αυτή τη στιγμή Α, ε, αντιστοιχούν στην ελληνική κοινωνία Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που αφορούν Τα θέματα τη δημόσιας παιδείας Τα θέματα της υγείας Για να καταλήξει που σε εκλογική συμπόρευση Με τον ΣΥΡΙΖΑ κοιτάξτε, και άλλους όμορους χώρους κοιτάξτε, αυτό, αυτό, αυτό είναι δημοσιογραφικό Μιλάτε σε έναν άνθρωπο για να τα ξεκαθαρίσουμε που από το 2012 είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Ήμουν και το 2015. Άρα λοιπόν πρακτικά. Συ... Εγώ δεν μίλησα για εκλογική συμπόρευση. Άλλωστε οι διαδικασίε αυτές είναι πολιτικέ ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πανα, επειδή. δεν υπάρχει επειδή εκλογική... το ακούω λιγάκι. Δεν υπάρχει... Σαν μομφή. Δεν υπάρχει... Η εκλογική συμπόρευση είναι δε... επίσημη πρόταση. Δεν υπάρχει... Από την Δευτέρα των Ευρωεκλογών ναι. να σα ενημερώσω. από τον κύριο Νίκο Παπά. Αυτό πρέπει να το πείτε ναι, στον κύριο Μπάρκα. Συγγνώμη. και είναι ω έκφραση στον δημόσιο λόγο. Πολλών υποψηφίων σα. Το συζητήσαμε και με τον Παύλο του Γερουλάνου, καθόταν εδώ, και με τον Χαριδούκα, καθώ ήταν εδώ, ναι, και με ναι, πολλού ναι. άλλου. Δεν άκουσα αν υπήρχε μι, εκλογική συμπόρευση. Μην την. Μην λέτε απεταξάμην. Όχι, δεν είπα Ο αυτό. Είπα. Είπα. Η εκλογική συμπόρευση ως είπα. Πιθανότητα είπα. Ιάνα, είναι πιθανότητα. Η πρόταση είναι τραπέζι. Άρα τρία λεπτά μιλάτε ότι, και δεν μου λέτε ότι, ότι αυτή τη στιγμή και μου λέτε ότι δεν υπάρχει εκλογική συμπόρευση. Είπα αυτή τη στιγμή ότι έχουμε εκλογέ ΠΑΣΟΚ οι εκλογές ΠΑΣΟΚ και αυτό το οποίο θα επιλέξουν οι πολίτες, θα κρίνει εν πολύ και όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ο κάθε υποψήφιος αυτή τη στιγμή ε, παρουσιάζει και ένα πολιτικό σχέδιο. Έχω πω, ακούσει υποψήφιο εντάξει. να λέει «αυτονομία», η οποία αυτονομία δεν νομίζω ότι κανεί την. Ναι. Η αυτονομία δεν είναι λόγο ενό ψηφίου. Δεν Πάνα, είναι λόγο ενό υποψηφίου. Το, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, το λέω έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν λένε... σα συμπαθώ και ότι σε χρηνώ. το λοιπόν, και υπάρχουν άνθρωποι που Οι υποψήφοι, υποψήφοι σα είναι πιο μπροστά από εσά. Η υποψήφιοι σα, όπω ακριβώ το λέτε, έχει βγει ο Κατρίνη και έχει πει συνεργασία κατά το μοντέλο τη πρόταση μομφή, δηλαδή με ΣΥΡΙΖΑ. Και ε, νέα Αριστερά, ο Κατρίνης, πολύ καθαρός, ξάστερος. Έχει βγει ο Χάρης Δούκας και λέει ανασύνθεση του προεδευτικού χώρου, δεν θα γίνουμε δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. <συμπίλυν> ο Δούκας. Άλλο εκλογική συμπέρευση και άλλο ανασύνθεση του προεδευτικού χώρου. <συμπίλυν> Εσείς ούτε αυτό δεν μου είπατε. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο μπροστά η υποψηφία σα. Έχει βγει η κυρία Διαμαντοπούλου τώρα, λέει κάτι άλλο. Ο Παύλος Γερουλάνος λέει κάτι άλλο. Αυτό λέω. Εσείς με ποια ε, πρόταση έτσι περισσότερο είστε Εγώ, κοντά. Δεν διαφοροποιούμε ως προς το κομμάτι. Πιστεύω λοιπόν, στην ανασύνδεση των προεκτικών δυνάμεων. Δεν το συμφωνώ. Να ναι. Πείτε ο το ναι, ο, για την πράκληση Ο Μητσοτάκης βρήκε λεφτόδεντρα. Γιατί τι έγινε. Τι έγινε. Θα, φορολογι... κάτι. Ναι, λέει, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρεών ενέργειας. Μπράβο του. Το, το είπε στη σύσκεψη. Οικειοποιείται. Μπράβο που κάνει πράξη, παίρνει τη δεύτερη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και, και την εφαρμόζει. Και ήταν δική μα. Να, 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 να βάλει τώρα και το να, πλαφόν, να βάλει και τώρα το πλαφόν. Πιο προσεκτικά τον πρόεδρο. Να βάλει, τώρα και το πλαφόν του 5% στα κέρδη και θα κλείσει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Ευχαριστώ τον Θάνο Πλεύρη, τον Κώστα Μπάρκα, τον Απόστολο Πάνα. Φίλε και φίλοι, αύριο το βράδυ στι 8.